και αναδείκνει τα θετικά στοιχεία, αλλά και αρκετά αρνητικά, τα οποία με επικρίνει ανταποκριζόταν τότε και που ήταν προφανές ότι υπήρχαν, και ότι το ίδρυμα ήταν μη αυτοδύναμο. Και το μη αυτοδύναμο σημαίνει έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε σημαντικό βαθμό, έλλειψη διοικητικού προσωπικού, διάφορες ανεπάρκειες, τις οποίες έπρεπε να καλύψει κανείς. Και ξέρετε ότι η νομοθεσία και η καθημερινότητα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος δεν διακρίνει αν έχει τις υποδομές και τα μέσα ή αν είναι αυτοδύναμο ή όχι. Πρέπει να εκπληρώνει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε τότε ως διευθύνουσα ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια τα όποια κενά, τις όποιες ανεπάρκειες αποτύπωνε τότε η έκθεση εξωτερικής έπρεπε να τις καλύψουμε και να μην σταθούμε βεβαίως στα καλά λόγια, τα οποία όμως ήταν το εμφαντήριο που δοσώστηκε μια ηθική ικανοποίηση πέρα από αυτή, αλλά και μια μεγαλύτερη εμπέλεια στην ακαδημαϊκή κοινότητα να αποκτήσουμε όπως και το κάνουμε. Βάλαμε λοιπόν δύο σημαντικούς στόχους τότε. Πέρα από την καθημερινή διαχείριση, η οποία πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν το λέω τώρα για να πει κανείς μπράβο σε αυτή τη διεκούσα επιτροπή που ολοκληρώνει ένα έργο, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι υπήρχαν φάσεις όπου δεν υπήρχε στη διοίκηση πάνω παρά μόνο δύο μέλη προσωπικού. Για όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να πει. Και που θα έπρεπε το υπόλοιπο όλο διοικητικό έργο για εκπαίδευση, για έρευνα, για διαχείριση έργων, για τα έργα τα οποία γίνονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να γίνουν με τη συνδρομή επιτάκτων στελεχών, τους οποίους αποκτούσε κανείς με πολύ κόπο από τα έργα τα οποία είχαν γίνει και τα οποία κλείνανε. Υπήρχε φάση τα οποία τα στελέχη αυτά φύγανε και οτιλήξαν τις συμβάσεις τους. Και έπρεπε ευτυχώς να καλύψουμε αυτές τις δράσεις που εκτελούσαν τότε τα έκτακτα στελέχη με έναν τρόπο. Δεν ήταν λίγες φορές, δηλαδή, κυρίως στο Προεδρείο, αναγκαζόταν να κάνει δουλειά διοικητικού διευθυντή ή εκπαιδευτεί στα καθήκοντα ανθρώπων που ερχόντουσαν και εμφανιζόντουσαν για πρώτη φορά το ίδιο. Και αυτά έπρεπε να γίνονται απρόσκοπτα και να μην παρεμποδίσετε το έργο όλων των δημοτικών στην περιφέρεια. Ένα σύμμαχος αποδείχθηκε αρκετά δυνατός και ευτυχώς ήταν το μεγάλο ατού στην παρούσα διοίκηση. Και αυτό ο σύμμαχος ήταν το Υπουργείο. Οφείλω να το πω. Οφείλω να το πω που δεν προέρχομαι εγώ από την πολιτική παράταξη και το λέω ευθέως. Το Υπουργείο μας βοήθησε υπερβολικά. Μας έδωσε δυσανάλογο αριθμό μελών εκπαιδευτικού προσωπικού και βοήθησε στις διαδικασίες, στη συντόμευση των διαδικασιών, ώστε να ενεργοποιηθεί ένας παλιός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ και ξαφνικά να βοηθήσει στο μέσο της θητείας της δουλειάς μας 5 άτομα ως μόνιμη διοικητική πάλι. Οι οποίοι από εμάς τους ίδιους εκπαιδευτήκαν ταχύτατα και με τη βοήθεια των έκτακτων στελεχών, τα οποία φύγανε, κάποια από τα οποία μείνανε, και μπορέσαμε να επιτελέσουμε το έργο το οποίο έγινε στη συνέχεια. Η στόχη λοιπόν που βάλαμε ήταν η εξής: να καταστήσουμε το ίδρυμα αυτοδύναμο. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο μια διοίκηση να βάζει στόχο στο τέλος της ειδική τα παραδόσα. Ο στόχος αυτός δεν διαπετέχει και ακόμα μπορεί να το πει να μην είναι και οι καθηγητές του. Πριν καν ενοποιηθεί το τελείων ή ονίσω με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο στόχος της αυτοδυναμίας είχε επιτευχθεί. Είμαστε έτοιμοι και ανασκούσαμε την νομοθεσία, αυτό είναι πριν μερικούς μήνες συνέβη, την νομοθεσία τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα οδηγήσουμε το ίδρυμα σε εκλογές στα τμήματα για να προκύψει νέα διοίκηση, εκλεγμένη από τα τμήματα. Στην πορεία μέσα δύο συγκυρίες, η μία ήταν ότι οι διαδικασίες ενοποίησης είχαν προχωρήσει και έτσι το εξήγηση του νόμου, και το άλλο ήταν ότι από ένα-δύο προσφυγές ανθρώπων στο Υπουργείο Παιδείας που έγιναν δεκτές, η αυτοδυναμία αυτή κατερρίχθηκε. Τα εκλεκτορικά επαναλαμβάνονται τώρα κλείνουν και το σύνολο των εκλεκτορικών που ανέλαβε η διοίκηση υπερατώνεται αναβαθμίζοντας, διπλασιάζοντας σχεδόν την υπάρχουσα δύναμη του Ιονύσου. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι πρέπει για πέρα από την κατάκτηση της αυτοδυναμίας που δεν αρκεί, θα έπρεπε λίγο να διασφαλίσουμε την ακαδημαϊκή αναβάθμιση. Η ακαδημαϊκή αναβάθμιση στο επίπεδο της περιφέρειας σήμαινε μόνο καλύτερη συνεργασία με το ίδρυμα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που λειτουργεί στον χώρο της Νησιά του Ιωνίου, και το όραμα της συνένωσης έγινε κοινό, διότι πίστηκε και η Περιτανία τότε ότι έπρεπε, ότι άξιζε το κόπο και για το ίδιο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να επεκταθεί σε όλα τα νησιά.
Ξεκινήσαμε λοιπόν μια δουλειά 2 χρόνια περίπου για να συμμετέχουμε από κοινού με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε διάφορα ερευνητικά έργα και να υποβάλουμε πιστικές προτάσεις στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, οι οποίες το μεγαλύτερο του κομμάτι έχουν γίνει αποδεκτές. Σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΔΕΗ από κοινού υλοποιούν χρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν ήδη συμβάλει, είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο, άλλα υποβάλλονται τώρα, θα υποβληθούν και άλλα έργα στις προσκλήσεις που έρχονται και έτσι λοιπόν από κοινού προχωρήσαμε. Αυτή η σύμπνοια και συνεργασία οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα και έτσι εύκολα κατά κάποιο τρόπο, κατά την άποψή μου, η επιτροπή η οποία ορίστηκε από τον Υπουργό στην οποία συνεδρίχα να καταλήξει σε ένα πόρισμα, το οποίο ισορροπημένο πόρισμα, το οποίο συνένωνε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ΔΕΗ Ιόνιον Ίσων. Η πορεία δεν ήταν εύκολη, την ξέρετε, την έχετε παρακολουθήσει ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς, ιδίως όσοι διαχειρίζεστε δημόσια πράγματα. Πέρασε από πολλές δυσκολίες, εύλογες αντιδράσεις, έτσι. Και τη Επιτροπή παρέμεινε παρά το ότι τα διαστήματα άκουσε και αυτή την εξαπάτηση, παρέμεινε σταθερή και προσιλωμένη στο στόχο. Να φέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Σε αυτό συνέβαλαν βεβαίως και οι βουλευτές και άλλοι. Βρέθηκε τελικά μια λύση η οποία είναι εξαιρετική και έχει οδηγήσει σήμερα ως αποτέλεσμα από 1η Οκτωβρίου του 2018 να έχει συνενωθεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ΔΕΗ Ιόνιων Ίσων και έτσι προκύπτει στον χώρο των Επτανήσων ένα ίδρυμα ακαδημαϊκό δυνατό το οποίο θα επηρεάσει την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο όχι μόνο στον χώρο του στενού του Ιόνιου αλλά επίσημη και ευρύτερα. Αρκετά όμως για την προϊστορία, δεν ήρθα για να σας κουράσω με αυτό. Το έκανα με παρακάλεση συνάδελφοι και ειδικούς επειδή είναι και η τελευταία της εμφάνισης. Γυρίζω σε εσάς, παιδιά. Η πορεία σας μέχρι την αποφύτηση δεν ήταν εύκολη. Και δεν θα μπορούσε να είναι εύκολη γιατί έπρεπε να εφοδιαστείτε με γνώσεις και να αποκτήσετε δεξιότητες ώστε να μεταμορφωθείτε από αποφύτους του λυκείου σε ειδικούς τεχνολόγους ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, ικανοί να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος έντονα ανταγωνιστικού που δεν περιορίζεται πλέον στα σύνορά μας, σε έναν κόσμο που εξελίσσεται πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από μεθοδολογικής και τεχνολογικής πλευράς. Κάποιοι από εσάς θα επιλέξετε να μπείτε άμεσα στο στίβο της επαγγελματικής ζωής, ώστε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις και την κατάρτιση που λάβατε στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές πλευρές του προγράμματος σπουδών σας. Είστε εξοπλισμένοι για το βήμα αυτό και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από εμπειρικές μελέτες που έχουν εκπονήσει οι καθηγητές σας, ότι έχετε αρκετά υψηλή προφητικότητα στην αγορά εργασίας και ανταποκρίνεστε με μεγάλη επιτυχία στο εύρος των αρμοδιοτήτων που σας αναθέτω. Αρκετοί βεβαίως από εσάς θα επιλέξετε και παραπέρα σπουδές. Ζούμε στην εποχή της κοινωνίας, της γνώσης και της πληροφορίας, όπου οι γνώσεις εξελίσσονται και μεταβάλλονται με αραπέρα ρυθμούς. Όσοι λοιπόν κατανοούν την αναγκαιότητα της διαβίου εκπαίδευσης, είναι πλέον αναγκαίο να ακολουθήσουν την εξειδικευμένη κατάρτιση σε αντικείμενα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών. Κοιτάξτε, η πορεία σας δεν θα είναι εύκολη και ούτε κανείς μπορεί να σας δώσει εχέγγυο για αυτό. Αγαπητοί απόφοιτοι μας, για όσους βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο, τους προξενείται φόβος και ανησυχία. Για όσους βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο πίσω από κάθε πρόκληση που θα τύχει στη ζωή σας, κρύβεται και μια σημαντική ευκαιρία. Επενδύστε στην νέα γνώση και ερευνήστε νέα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και σπουδάστε, γιατί όχι, και άλλες από αυτές. Μαγικές συνταγές και εξασφαλισμένοι τρόποι για την επαγγελματική σας επιτυχία δεν υπάρχουν. Όμως, εάν έπρεπε να σας πει κανείς κάτι σήμερα σαν δάσκαλοι σας που είμαστε, αυτή θα ήταν ή συμβιβάζεστε με την ενδιαφέροντα και να μην απογοητεύεστε εύκολα. Δεν είναι εξασφαλισμένοι να ρωτάτε επαγγελματική σας επιτυχία, σίγουρα όχι. Θα πρέπει να δουλέψετε και να προσπαθήσετε. Οι ευκαιρίες που θα είναι μπροστά σας μην τις χρησιμοποιήσετε, τολμήστε. Εμείς οι δάσκαλοι μας, οι δάσκαλοι σας περιμένουμε από εσάς ανατροπές και ρήξεις. Δεν θέλουμε να συμβιβάζεστε με τη μετριότητα, ούτε με τη στασιμότητα. Γιατί καθώς τα χρόνια θα περνούν και η δική σας γενιά, όπως και η δική μας, κρίνεται για τα όσα πέτυχε ή δεν πέτυχε. Και θα κριθείτε όχι μόνο για όσα προσφέρατε στους εαυτούς σας ή στην οικογένειά σας, κυρίως θα κριθείτε για όσα συνεισφέρατε στους άλλους. Στη χώρα μας, στην κοινωνία, στην επόμενη γενιά των δικών σας παιδιών δηλαδή. Γιατί τελικά στη ζωή
μεταγιώνουν περισσότερο για αυτά που δεν έχουμε κάνει παρά για αυτά που κάναμε με όποιο κόστος και με όποια θυσία. Επιτρέψτε λοιπόν να κλείσω, αγαπητοί μας απόφοιτοι, με μια ευχή. Εύχομαι ο στόχος να είναι μια κοινωνία που θα ενσωματώσει όλα τα ωφέλιμα στοιχεία της νέας εποχής που διανύουμε, αλλά και θα διατηρεί τις ηθικές αξίες των προηγούμενων γενιών που έχουμε τόση ανάγκη. Και πάλι, συγχαρητήρια σε όλους σας. Εύχομαι υγεία σε εσάς και στους γονείς σας και καλή τύχη σε όλους. Συγχαρητήρια στους γονείς που βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθειά σας. Καλή στεριοδρομία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πεπινιακέ Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ στην αποφύτηση των διαβιών μας από το είναι ένα δύσκολο φράγισμα, όπως είπαν και οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι της διοικητικού σας, επισφράγισμα των τόπων και της αγωνίας και των παιδιών και των οικογενειών τους. Στην εποχή τη δική μου, οι γονείς μου ήταν μεγάλωσαν στην κατοχή και μου έλεγαν καθημερινά, πάρε ένα χαρτί να μπορέσεις να ζήσεις αξιοπρεπώς. Αυτό είναι και η αγωνία των σημερινών γονιών. Η αγωνία μας είναι το δικό σας μέλλον, η δική σας πορεία, αφού πέρασε η χώρα μας μια οχτάχρονη οικονομική κρίση και γίνονται προσπάθειες για να πούμε από αυτή με κορυφαίο το θέμα του μέλλοντος της νέας γενιάς. Σε αυτή τη φάση εδώ και 1,5 μήνα είχαμε την ευτυχία να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που συγχωνεύει τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα στα Ιόνια νησιά. Όπως είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, με πολλά προβλήματα, γιατί, αγαπητοί φίλοι, το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το ΔΕΗ των Ιωνίσων, κατά τη γνώμη μου, αν με τρέπετε, είναι εκτός των άλλων τα θέματα νησιωτικότητας που είναι που προκαλούν δυσκολία και στους εκπαιδευτικούς να έρθουν και στα παιδιά να φοιτήσουν εδώ. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό και συχνά δείξουμε συνθήκες να μπορέσουμε να εξασφαλιστεί το μέλλον τριών πανεπιστημιακών τμήματων στο νησί μας με μεγάλη χαρά και όντως μεγάλη κατανόηση από πλευράς του Υπουργείου. Εξασφαλίσαμε τρία τμήματα στο νησί μας να συνεχίζουν την πανεπιστημιακή τους πορεία πάνω στα δικά σας τα χνάρια και βεβαίως με εξασφάλιση και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στα ΤΕΗ αλλά και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δικών σας.
θα ήθελα σε ένα έτσι ξεχωριστά να σφίξω το χέρι, να του ευχηθώ καλή πορεία, με κέφι θα ήθελα να σας πω να έχουμε κέφι για τη δουλειά που κάνουμε, να μην αδιαφορούμε και νομίζω ότι όταν είσαι καλός στη δουλειά σου βοηθά συνολικά το κοινωνικό σύνολο. Και σας, θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτό το χώρο που σπουδάσατε δεν θα το ξεχάσετε ποτέ, και τις παρέες και τις φιλίες και τις πίκρες που περάσατε εδώ δεν θα το ξεχάσετε ποτέ όπου και αν βρεθείτε. Καλή πορεία, παιδιά. Τέλος, υπερασπίστηκε αυτά τα οποία εσάς και εσείς θέλετε, το πείτε για το συμφέρον δικό σας, για το συμφέρον τη μουσική της ανάπτυξής του. Η συγχώρευση του ΤΕΙ Ελλήνων Ίσων, με το ίδιο πανεπιστήμιο είναι μια απολύτω διοικητική στην οποία κάθε μας δείξανε, είχαμε κάποιες συνιστάσεις όσον αφορά το θυμό του Ιωσουλίου, για το οποίο και από αυτό το οποίο να πω ότι ακόμα σχεδόν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι το μέλλον θα διαψεύσει εμάς και το τμήμα θα συνεχίσει να εκπληγεί με τη νέα του μορφή και τις νέες του, του προπηγές. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα χαρούμενη, γιατί τα παιδιά του τμήματος διαπλωμέσων σήμερα παίρνουν πτυχίο και θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στα παιδιά για το έργο τους, για την προσπάθειά τους, γιατί ότι κατέστησαν αυτό το βήμα της γνώσης. Το οποίο βήμα γνώσης μπορεί και να το επεκτείνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό επαγγελματικό εφόρμα. Παιδιά, σε εύχομαι καλή σας διαδρομία, σε εύχομαι καλή επιτυχία στη ζωή σας. Επίσης, θέλω να πιστεύω ότι και η παρουσία σας κέρδισε, ήταν συγκλονιστική η παραμονή σας εδώ. Θα ήθελα να σας ξαναλύσουμε εδώ, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για λόγους της ψυχής. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι καλύτερα σε εσάς. Τώρα θα περάσουμε στο κείμενο της ορκομοσίας και καλείται η κυρία Χρυσοκοπούλου Κατερίνη, η οποία έκανε και η πρώτη με το μέσο όρο, συνολικά 9,53. Και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των εθνικών.
1,46. Στο περιβαλλοντικό του είναι μια μικρή βέβαια και η ηθική επιβράβευση ήταν και μια μικρή ηθική, η οποία βεβαίω είναι συμβολική περισσότερο. Θα το χαρακτήριζα ότι τα αγαθά κόπη κόπη έχουν παιδί μου και σαρκώδη και πάλι για να προνοηθεί. Κυριάκου Ειρήνη.
Καπρινάκου Φωτεινή. Γεωργία.
Κυρίου Παναγιώτα. Yeah.